Μικρό ποσότητα κάναβης είχε στην κατοχή του ο 22χρονος που φέρεται να έβαλε φωτιά στα γραφεία της ΠΑΕ Άρη στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες μετά τον τελικό κυπέλου, όπου η ομάδα ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Μαΐου. Για το αδίκημα αυτό παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο εξηγήσει θα κληθεί να δώσει και ενώπιον ανακριτή αυτή τη φορά για κακουργηματικές πράξεις. Ειδικότερα αστυνομική της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης τον συνέλαβαν βάσει εντάλματος σύλληψης και η συγκεκριμένη δικογραφία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα αδικήματα του εμπρισμού, της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απειλής. Ο 22χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθής με τη χρήση πυροτεχνικών κατασκευών έβαλε φωτιά στα γραφεία του Άρη με αποτέλεσμα την πρόκληση φθορών και συνέχεια με τον ίδιο τρόπο προκάλεσε φθορές σε κάδους απορριμμάτων που βρισκόταν έξω από τις καφετέρειες εντός του γηπέδου, ενώ απείλησε λεκτικά τους υπαλλήλους του καταστήματος. Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε διαταχθεί εισαγγελική έρευνα.